Γεια σας, είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου. Είμαι η δική σας coach και βλέπετε την εκπομπή «Καλύτερα γίνεται» για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη ζείτε. Χανόμαστε όλοι πάρα πολύ συχνά σε αυτά τα λάθος αποτελέσματα που φέρνουμε, που έχετε ακούσει πολλές φορές την έκφραση «Μην κάνεις αυτό» ή «Μην λες αυτό» ή «Μην είσαι έτσι γιατί χάνεις το δίκιο σου». Μας πιάνει λοιπόν η αδικία, μας πιάνει το παράπονο, μας πιάνει ότι δεν μας καταλαβαίνουν και αυτό που κάνουμε είναι ότι τελικά φέρνουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας πάω για σπα. Και το σπα είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει αλλάξει τις ζωές εκατοντάδων πελατών μου. Πραγματικά σας το λέω, είναι κάτι που όταν θα το βάλετε στη ζωή σας και θα αρχίσετε να το επεξεργάζετε καθημερινά, θα αλλάξουν τα πράγματα και θα γίνουν καταπληκτικά καινούργια πράγματα στη ζωή σας. Είστε έτοιμοι λοιπόν για σπα? Γιατί τώρα πάμε στο σπα. Και το σπα είναι ένα μοντέλο το οποίο θα σας δείξω ευθύς αμέσως. Ξέρετε ότι κάνω απέσια γράμματα, άθλιες ζωγραφιές, αλλά μου αρέσει πάντα να το κάνω γιατί έχω δει ότι μένει. Και αυτό που θα μάθετε σήμερα είναι αυτό το μοντέλο. Το οποίο έχει 4 γράμματα, 4 αρχικά, τα οποία το κάθε ένα σημαίνει κάτι ξεχωριστό. Κοιτάξτε λοιπόν πώς πάει το μοντέλο μας. Αυτός εδώ είναι ο εσωτερικός μας κόσμος. Και αυτός εδώ είναι ο εξωτερικός μας κόσμος. Τι σημαίνουν λοιπόν αυτά αρχικά? Σκέψεις, συναισθήματα, πράξεις και αποτελέσματα. Τι γίνεται, παρατηρήστε στη ζωή σας τι γίνεται. Έχουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν μας αρέσει. Το αποτέλεσμα έχει προκύψει από μία πράξη πάντα. Και τι κάνουμε όταν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα? Λέμε, θα κάνω κάτι διαφορετικό, άρα θα κάνω μία διαφορετική πράξη και έτσι θα φέρω ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και αυτό μπορεί να πετύχει, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην πετύχει. Γι' αυτό λοιπόν τι χρειάζεται? Μέσα στο παιχνίδι να βάλουμε και τον εσωτερικό μας κόσμο. Γιατί αυτή η πράξη δεν έχει προκύψει από μόνη της, επειδή μας κατέβηκε, μας ήρθε, είμαστε τρελοί, δεν το σκεφτήκαμε. Όχι. Έχει πάντα προκύψει από ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Και αυτό το συναίσθημα έχει πάντα, πάντα προκύψει από μια συγκεκριμένη σκέψη, μια κρίση που κάναμε, μια εξήγηση που δώσαμε σε ένα γεγονός. Ας πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα ότι χάνετε το δίκιο σας. Πού είναι το αποτέλεσμα? Χάνετε το δίκιο σας γιατί λέτε πράγματα με έναν τρόπο ο οποίος σας κάνει να χάνετε το δίκιο σας. Τι λέτε εδώ λοιπόν, πας και λες, ξέρεις τι, θα τα αλλάξω, θα τα λέω κάπως αλλιώς. Προφανώς δεν τα λες κάπως αλλιώς, γιατί ο λόγος που τα λες έντονα ή που ορμάς σε κάποιον ή που αρχίζεις και φωνάζεις είναι εδώ. Τι γίνεται λοιπόν? Μπαίνει κάποιος στο γραφείο σου ή στην οικογένειά σου και σου λέει, πώς είσαι σήμερα έτσι? Κάτι απλό, πώς είσαι σήμερα έτσι? Ή είσαι καλά? Εσύ λοιπόν εδώ κάνεις τη σκέψη ότι αυτός εδώ για να μου το λέει, κάτι ξέρει, δεν με συμπαθεί, θέλει να μου την πει, έχει κάτι εχθρικό απέναντί μου. Και με το που το πεις αυτό, δημιουργείται μέσα σου ένα αρνητικό συνέστημα. Ένα συνέστημα που ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός θα βγει με ένα διαφορετικό τρόπο. Εμένα, ας πούμε, αν υποθέσω ότι κάποιος έρχεται με αυτή την πρόθεση να μου μιλήσει, το συνέστημά μου είναι μάλλον η επίθεση. Μάλλον να του την πω και εγώ. Αφού μου την είπε αυτός, να του την πω και εγώ. Οπότε, παρόλο που ξέρω μέσα στο μυαλό μου ότι δεν θέλω να χάσω το δίκιο μου ή δεν θέλω να δώσω μια άσχημη εικόνα, αυτό το συναίσθημα με κάνει και χάνω την αυθεντικότητά μου και απαντάω με έναν τρόπο ο οποίος τελικά φέρνει το αποτέλεσμα που θέλω να αποφύγω. Τι είναι λοιπόν αυτό το μοντέλο σπα? Να ξεκινάμε από εδώ. Να ξεκινάμε από μια διαφορετική σκέψη. Γιατί όταν θα έρθει κάποιος και θα μου πει κάτι και εγώ θα αποφασίσω ότι αυτός ο καημένος προφανώς δεν περνάει καλά στο σπίτι του. Αυτός ο κακομοίρης τι τραβάει από το αφεντικό του? Και έρχεται τώρα και λέει σε μένα κάτι. Αν λοιπόν εγώ μέσα μου δώσω μια διαφορετική εξήγηση και πω, ξέρεις τι, αυτός εδώ για να μου μιλήσει έτσι, τον καημένο, τι τραβάει από το αφεντικό του, τι τραβάει σπίτι του, τι τραβάει από τους γονείς του, είναι μόνος του, δεν έχει φίλους, ζορίζεται οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, το συναίσθημα που μου δημιουργώ, και ναι, μπορείτε να επιλέξετε τα συναισθήματά σας και αυτός είναι ο τρόπος, το συναίσθημα λοιπόν που μου δημιουργώ είναι μάλλον από διαφορία μέχρι ανοχή, μέχρι λύπηση, μέχρι συμπάθεια, εντάξει, μπορεί και λίγο σαρκασμός, μπορεί και λίγο να το χαρείς γιατί τον αντιπαθείς φρικτά. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο θα με κάνει να αντιδράσω άσχημα. Έτσι, όταν προκύψει αυτό το συναίσθημα, το οποίο είναι από διάφορο μέχρι θετικό, τι θα κάνω? Θα απαντήσω, αλλά θα απαντήσω από μια άλλη θέση, με έναν άλλο τόνο, με έναν άλλο τρόπο. Οπότε θα έχω κάνει μια διαφορετική πράξη, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Και αυτή σίγουρα θα μου φέρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το σπα, και αυτό θέλω να κάνετε. Να δώσετε στον εαυτό σας
μία διαφορετική σκέψη, μία διαφορετική ερμηνεία που θα σας επιτρέψει να έχετε ένα διαφορετικό συναίσθημα που θα σας οδηγήσει σε μία πράξη που θα σας φέρει το αποτέλεσμα που θέλετε. Και αυτό είναι το μοντέλο SPA. Είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου και μην ξεχνάτε, έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα. Και εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε και να τα απολαύσετε. Και το SPA είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους που ξέρω για να μπορέσετε να απολαύσετε τη ζωή σας. Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.